Τον Ιούλιο του 1542 ξεσπάει εκ νέου πόλεμος ανάμεσα στον Φραγκίσκο τον Πρώτο και τον Κάρολο Κουίντο. Ο βασιλιάς της Γαλλίας απελάβνει ενρυπή οφθαλμού από τη χώρα όλους τους εχθρικούς υπηκόους μη εξερουμένων για πρώτη φορά ούτε των ανθρώπων του Πανεπιστημίου. Οι Ισπανοί <coughs> και Φλαμανδοί έχουν μία εβδομάδα διωρία για να εγκαταλείψουν τη Γαλλία και να περάσουν τα σύνορα της αυτοκρατορίας επί ποινή θανάτου. Η Λουβέν θα επιφυλάξει στου εξόριστου μια υποδοχή που θα αποφέρει καρπού και θα εξελιχθεί σε πραγματική μεταμόσχευση μέχρι το τέλο τη σύραξη του 1544 και την επιστροφή των περισσότερων στο Παρίσι. Δυνατό χαστούκι αλλά και σημαντική προειδοποίηση από εδώ και στο εξή ο πόλεμο ο οποίος αντιπαραθέτοντα ε, αντιπαραθέτοντας τους Αψβούργους με τους Βαλουά και στη συνέχεια τους Βουρβόνους δεν θα διακοπτόταν παρά μόνο από εφήμερες εκεχηρίες, θα αποτελεί έναν περιοδικό λόγο καταδίωξη των ανθρώπων του Λογιόλα στη Γαλλία. <coughs> Η αναζωογόνηση αυτού, που δεν είναι ακόμα παρά μια απικία φοιτητών, θα λάβει λοιπόν χώρα υπό την αιγίδα του επιφανού αναδόχου Guillaume Ποστέλ. Συναντήσαμε ήδη αυτή την ιδιόρυθμη προσωπικότητα αρχικά στο κολέγιο τη Αγία Βαρβάρα, ω ταπεινό οικονόμο του σπουδαίου ουμανιστή καθηγητή Τζον Μπιουκάναν, και πριν από λίγο ως δάσκαλο εβραϊκών κάποιων Ιησουητών στο κολέγιο των Λομβαρδών. Τα μαθήματά του στο κολέγιο της Γαλλίας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1530, του απέφεραν τέτοια φήμη που η Μαργαρίτα των Βαλουά, αδερφή του βασιλιά και εξαιρετική συγγραφέας, τον αποκαλούσε θαύμα της φύσης. Οι ταλαιπωρίε που υφίστανται οι Σουίτε μαθητέ του εμπνέουν στον Ποστέλ μια συμπάθεια απέναντί του που τον κάνει να παρέμβει για χάρη του στον επίσκοπό του. Η πολεμική αδιαλαξία απαγόρευσε στου αδελφού μα, με το πρόσχημα τη ξένη υπηκότητα, να συνεχίσουν να διαμένουν στο Παρίσι. Πρέπει λοιπόν να του βοηθήσουμε να αποκαταστήσουν ό,τι με τόση ευφυα και τόση επιτυχία είχαν καταφέρει να οικοδομήσουν, διότι μαζί με αυτού εξαφανίστηκαν και αρκετέ ομάδε πιστών που κατά τα ιωθώτα της πρώτης εκκλησίας τους ακολουθούσαν στην Αγία Τράπεζα. Ήθε ο παντοδύναμος να τους ενώσει εκ νέου με τους δασκάλους τους. Ελπίζω ότι θα έχουμε σύντομα τη χαρά να το δούμε να συμβαίνει, αν καταφέρουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Σας εκλυπαρώ και σας εξορκίζω να βοηθήσετε τους προγραμμένους αδελφούς μας. Ο Γκυγιόν Ποστέλ θα κάνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ζητώντα και επιτυγχάνοντα τελικά έπειτα από μία περίοδο μαθητεία στη Ρώμη να γίνει δεκτό στο τάγμα των Ιησουητών, το οποίο επέδειξε αυτή τη φορά απρόσμενη απερισκεψία. Διότι παρόλη την επιστημοσύνη και τη σοφία του, <coughs> παρόλη επίση τη γενεοδορία του, ο Ποστέλ ήταν ένα εκεντρικό. Από ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι που είχε επιχειρήσει στην Ανατολή, Συρία, Μικρά Ασία, όπου είχε εξουθενωθεί αναζητώντα πολύτιμα χειρόγραφα, τούτο ο σπουδαίο Εβρεολόγο είχε επιστρέψει κουβαλώντα τι αποσκευέ του το σχέδιο μια Οικουμενική Μοναρχία, επικεφαλή τη οποία θα ήταν ο Βασιλιά τη Γαλλία, <laughs> απόγονος του Ιάφεθ, τρίτου γιου του Νόε. Οκ. Ιδέα που είχε ελάχιστε πιθανότητε να γοητεύσει του ηνηγιστέ, οι οποίοι αναγνωρίζοντα ήδη την εξουσία δύο πανίσχυρων κυρίων του Θεού και του Βασιλιά δηλαδή, δεν ήταν διατεθειμένοι να φορτωθούν και έναν τρίτο, ούτε και να εμπιστευτούν στους Βαλουά το μέλλον του κόσμου. <coughs> Ο Ποστέλ κήρυτε επίσης την αναγέννηση της ανθρωπότητας από έναν μεσία γένους θηλυκού. Okay. Αγανακτισμένο το βασιλικό δικαστήριο τον καταδίκασε το 1567 σε εγκλισμό <στημονή> στη μονή του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών με σκοπό να τρέφεται και να διαβιεί όπως η υπόλοιπη μοναχή. Έζησε εκεί <κυρίζει> μέχρι και το θάνατό του, δεχόμενος επισκέψεις από τον βασιλιά Κάρολο τον... η ε, Ζήτα, τι είναι, ε, το, ο οποίος τον αποκαλούσε φιλόσοφέ μου. Τούτος ο φύση άτακτος δεν θα Μπορούσε να μακροημερεύσει του ή e Το περίντε ακ κάταβερ, δηλαδή το να ζει σαν πτώμα, δεν ήταν για εκείνον δεν... και του έδωσαν να το καταλάβει. Αποπέμφθηκε από το τάγμα εξαιτία τη προπέτειά του, επειδή παρίστανε τον προφήτη και προωθούσε καινοτόμε απόψει. Γράφει ο πρώτο ιστορικό του τάγματο στη Γαλλία, ο πατέρα Καραγιόν. Ο Ποστέλ ήταν όμω υπερβολικά καλόπιστο για να κρατήσει κακία στου ανωτέρου του για το ότι απέρριψαν τις καινοτόμε απόψει του Θα διατηρήσει μέχρι το θάνατό του αδελφικές σχέσεις με το τάγμα. Ακούρε παιδί μου.